31 Ιουλίου, το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στα Νόγια, πρώτη επιδομή η οποία προσέφερε μια μεγάλη αγκαλιά στα προσφυγόπουλα από το 2000, οπότε άνοιξε τις πύλες της, φιλοξενώντας εκατοντάδες παιδιά, παραδίδοντας όχι απλά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού, αλλά και μαθήματα ζωής. Εξέλιξη η οποία προκάλεσε δυσαρέσκεια τόσο στην περιφέρεια Κρήτης όσο και στα Νόγια, όπου προσφυγόπουλα έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Μία αρνητική εξέλιξη για τη φετινή χρονιά, όπου δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην Κρήτη για φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. Ξέρουμε ότι ήταν η μοναδική δομή στην Κρήτη, η οποία έχει περάσει από διάφορα κύματα, από την εποχή του 2000 που άρχισε η λειτουργία της υπό την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, έως το 2017 και μετέπειτα το 19 που έκλεισε, όταν άλλαξε ο φορέας υλοποίησης της δομής. Είχαμε την ευτυχία να την επαναλειτουργήσουμε τον Ιανουάριο του 2022. Σε έχει δοθεί από το Υπουργείο, το οποίο είναι καθαρά υπεύθυνο, το Υπουργείο Μετανάστευσης, εντολή για κλείσιμο της συγκεκριμένης δομής. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Στηρίζουμε και έχουμε στηρίξει στο παρελθόν εμπράκτο στη συγκεκριμένη δομή. Προτρέπω την Περιφερειακή Διοίκηση της Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, να πάρει θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα και με γνώμονα πάντα ευελπιστώ το ότι η μοναδική δομή που υπάρχει στην περιφέρεια της Κρήτης δεν πρέπει να φύγει από τα σύνορα της Κρήτης και έξω. Θα πρέπει να βρεθεί λύση. Γιατί έρχονται και πολλά αναλφάβητα εδώ. Παιδιά που δεν έχουν πιάσει ποτέ μολύβι στη ζωή τους, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Δεν κλαίνε ποτέ. 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 Δεν κλαίνε. Είναι περήφανοι. Πολύ μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί έπαει μεγάλωσα. Και μου αρέσει ο κόσμος. Έχω και φίλους. Το κλείσιμο της μοναδικής δομής στην Κρήτη προέκυψε μετά από έλεγχο επιτροπής από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς σύμφωνα με το πόρισμά της έκρινε ως ανεπαρκή τη λειτουργία της δομής, της οποίας φορέας υλοποίησης ήταν το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Την ανάγκη να υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση τον Ιούλιο του 2025, ώστε η δομή να επαναλειτουργήσει με καλύτερους όρους, τόνισε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Ώστε να επαναπροσδιορίσουμε τα πράγματα και να μπορέσουν, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να υποβάλουμε μία πρόταση πάλι του χρόνου, τον Ιούνιο του 2025, ώστε να, με καλύτερους όρους να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την υλοποίηση του προγράμματος και την ύπαρξη της δομής. Τις επόμενες ημέρες τα προσφυγόπουλα αναμένεται να μεταφερθούν από τα Νόγια σε άλλες δομές της χώρας, με το ζήτημα να απασχολεί το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Βασίλης Μπόκου. Και να αναζητηθεί μία λύση με το Περιφέρεια μπροστά, σε συνεννόηση με το Υπουργείο, να βρεθεί μία λύση να συνεχίσει τη λειτουργία του κέντρου. Το βασικό είναι, δεν είναι ο φορέας αυτός σε θέση να υλοποιήσει το πρόγραμμα του ΕΝΕΔΙΒΗ. Να αναζητηθεί ένας φορέας εντός Κρήτης. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο κλείσιμο της δομής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής Καλλιλεγγύης Στέλιος Βοριάς, ο οποίος επισήμανε ότι η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως σημείωσε ο κ. Βοριάς, στήριξε εμπράκτος το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Νόγια με υλικοτεχνική υποδομή και όχι μόνο. Και θα πάρουμε και νέες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο της συγκεκριμένης δομής και σαν περιφέρεια, γιατί πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη.